ανθρώπισεων και φαίνονταν που λέει ελπίδας. Βλήκαινε κάπως έτσι. Θάρρος πρέπει να έχουμε. Και εμένα, κι αν με σκοτώσουν οι φασίστες, δεν θα πει πως θα χαθεί ο κόσμος. Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα Εγκαινιάσαμε σήμερα την έκθεση της Fire Art και πάνω του η μνήμη Κέι. Είναι μια έκθεση αφιερωμένη στους εκτελεστέντες και τους κρατούμενους στις φυλακές των επταπηγείων τους αγωνιστές. Θεωρήσαμε ότι υπήρχε εδώ ένα κενό. Υπάρχει μια προσπάθεια να σβηστεί η ιστορική μνήμη, η μνήμη που αφορά τους αγώνες του λαού, και η ομάδα μας θέλησε να τονίσει αυτά πάνω στα οποία μπορούμε να στηριχτούμε ως άνθρωποι, ως λαός σήμερα, προκειμένου να προχωρήσουμε παρακάτω. Τα έργα που παρουσιάζονται στο επταπύργιο είναι συλλογικά, δηλαδή όλοι μαζί έχουμε δουλέψει, δεν υπάρχουν ατομικά έργα. Θα δείτε εγκαταστάσεις, θα δείτε γλυπτά, θα δείτε ηχητικά έργα, τα οποία είναι εμπνευσμένα από τις ιστορίες των κρατουμένων. Προκειμένου να κάνουμε αυτά τα έργα, συναντηθήκαμε με πρώην κρατούμενους των φυλακών, κάναμε ιστορική έρευνα, γράψαμε οι ίδιοι κείμενα μέσα από ένα εργαστήριο δημιουργικής γραφής που οργανώσαμε για τα μέλη της ομάδας, βιώσαμε όσο μπορούσαμε περισσότερο αυτή όλη τις συνθήκες της κράτησης, και με τον τρόπο αυτό προκύψανε τα έργα. Των φυλακών του Γενή Κουλέ, απέναντι μου είναι τα κτίρια του διοικητήριου. Στα κελιά της απομόνωσης μπορεί κάποιος να σκανάρει με το κινητό του και να ακούσει ηχητικά, τα οποία προσπαθούν να αναπαράγουν τις σκέψεις των κρατουμένων, τις συνθήκες, τους διαλόγους που μπορεί να γινόντουσαν μέσα στις φυλακές. Στη συνέχεια στο επισκεπτήριο μπορούμε να δούμε εκμαγεία μορφών. Είναι οι κρατούμενοι οι οποίοι περιμένουν ακόμα και τους επισκέπτες, περιμένουν και τους μελλοντικούς επισκέπτες, αυτούς που θα διδαχτούν από την ιστορία τους και θα συνεχίσουν τα διδάγματα των αγώνων. Επίσης εκεί ακούγεται ένα ηχητικό που έχει να κάνει με τους διαλόγους των επισκεπτηρίων. Στον χώρο του κεντρικού φυλακίου έχουμε κάνει ένα ψηφιακό έργο τέχνης που είναι εμπνευσμένο από εξώφυλλα εφημερίδων της εποχής. Λέγεται «Η ματιά του φύλακα» και παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε το αστικό κράτος τους κρατούμενους. Στη μεγάλη αυλή του επταπηργείου έχουμε κάνει ένα κενοτάφιο. Επειδή δεν υπάρχει τάφος για τους εκτελεστέντες, ούτε καν τον αριθμό και τα ονόματα δεν γνωρίζουμε ακριβώς, θεωρήσαμε σωστό να κάνουμε ένα μνημείο που να θυμίζει τη θυσία τους. Ένα μικρό νεκροταφείο. Ο διοικητής της Κρήτης Βραδιάς Θεσσαλονίκης δίνει εντολή να έρθει η μπουλντόζα να ισοπεδώσει το νεκροταφείο και για να μην μείνει ίχνος κανένα, να σπείρει κριθάρι πάνω από το νεκροταφείο. Μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα σήμα νεκρικό για τους νεκρούς που έχουν ταυτεί και εκτελεστεί στο Γιατί που λέει. Η ομάδα μας έφτιαξε αυτή την εγκατάσταση ως ένα χώρο τιμής στους νεκρούς, ταφικά μνημεία, οι εκτελεσμένοι στο τέλος, οι φιγούρες που περιμένουν την εκτέλεση αγέροχοι, όμως από τα μνήματα βγαίνουν και ανθίζουν λουλούδια. Οι ελπίδες των νεκρών, ο λόγος για τον οποίο σκοτώθηκε, ανθίζει ακόμα. Δεν κατάφερε κανείς ποτέ να βάλει χέρι στις ιδέες για τις οποίες σκοτώθηκαν. Αυτή λοιπόν η σύνθεση είναι μια αναφορά στα μνήματα που καταστράφηκαν, αλλά υπάρχουν και θα είναι πάντα μέσα στη μνήμη μας, καμιά βουλτόζα δεν μπορεί να τη σβήσει. Μέσα από τους τάφους φυτρώνουν κόκκινα λουλούδια. Είναι το μήνυμα, όχι μόνο το αίμα που χύθηκε, αλλά το μήνυμα των αγώνων και της επανάστασης. Στο χώρο του διδασκαλίου προσπαθήσαμε να ζωντανέψουμε μία από τις ιστορίες που ακούσαμε για το επταπύργιο, την ιστορία δύο κοριτσιών που αποφάσισαν να εκτελεστούν φορώντας τον νηφικό. Η μία κοπέλα φόρεσε τον νηφικό της και πήγε στην εκτέλεση, την γύρισαν πίσω, τότε το έδωσε στη συγκρατούμενή της, η οποία τελικά εκτελέστηκε. Λέει η αφήγηση ότι τα ρούχα της κοπέλας αυτής έμειναν πίσω και κανείς δεν τα ζήτησε. Εμείς λοιπόν τα ζητήσαμε αυτά τα ρούχα, τα παρουσιάζουμε στο κοινό, τα έχουμε κάνει μνημείο, είναι μνημείο των καθημερινών αγώνων και μνημείο των θυσιών και όσων αφήνουν πίσω τους. Στα Εγκαίνια παρουσιάσαμε ένα δρόμενο. Ξεκίνησε με την Ελεγία, ένα πρωτότυπο έργο. Η Ελεγία είναι ένα κομμάτι θρηνητικό,
το οποίο είναι αφιερωμένο στο απρόσμενο τέλος. Αυτό είναι το νόημα του κομματιού και νομίζω ταιριάζει απόλυτα σε όλη αυτή την θυσία που έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι για την ελευθερία. Στη συνέχεια, Ελευθερία Χαλκιά χόρεψε μία performance εμπνευσμένη από την ιστορία τόσο των δύο κοριτσιών με τον Ιφικό, όσο και της Ευθυμίας Πατσιά, η οποία εκτελέστηκε και πριν εκτελεστεί ζήτησε να χορέψει ένα τελευταίο χορό. Και σε αυτό συμμετείχε και όλη η ομάδα, ζωντανεύοντας με τις φωνές τα κείμενα από τα οποία εμπνευστήκαμε. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, θα πρέπει να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωί. Από βραδύ στην απομόνωση, θα γράψεις ένα μεγάλο, τριχερό γράμμα στη μάνα σου. Θα γράψεις τον τοίχο, την ημερομηνία, τα αρχικά του ονόματός σου και μια λέξη. Ειρήνη! Σαν να γράφες όλη την ιστορία της ζωής σου. Χτίζοντας από την αρχή τη σκόνη των αιώνων. Η έκθεση είναι επισκέψιμη κάθε μέρα εκτός από Τρίτη, που το μνημείο είναι κλειστό, από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 7. Στις ώρες αυτές θα μπορεί το κοινό και να ξεναγηθεί στα έργα.